απάντηση τώρα. Πράγματι έτσι είναι. Λοιπόν, ο Γιώργος Ανδρής είναι εδώ κοντά μας. Καλός συνάδελφος, ο οποίος εδώ και πολλά χρόνια μας ενημερώνει για τα όσα συμβαίνουν στο χώρο του αυτοκινήτου και για την οδική ασφάλεια. Τα κουβεντιάζουμε, Γιώργο, πάρα πολλά χρόνια όλα αυτά. Βλέπεις και την εικόνα, βλέπουμε την κατάσταση έξω στους δρόμους, πως παρά τις προειδοποιήσεις πήρανε τα οχήματά τους, φώναζε το πρωί ο Αχιλλέας Μπέος, τον ακούγαμε ο Δήμαρχος του Βόλου εκεί στον κόσμο. Πού πάτε. Πού πάτε με τα οχήματα, παρά τις προειδοποιήσεις, βλέπετε τα πλημμυρικά φαινόμενα να έρχονται. Βγαίνουμε, παίρνουμε το αυτοκίνητο και πάμε στον προορισμό μας. Αλλά εννοείται ότι στην πορεία δεν πάμε πουθενά, μένουμε εκεί ακινητοποιημένοι. Ακινητοποιούνται τα οχήματα γιατί ως γνωστόν τα αυτοκίνητα δεν κινούνται μέσα σε χυμάρους, είναι δεδομένο. Κάποιο ηλεκτρολογικό θέμα θα προκύψει και θα μείνουν ακινητοποιημένα με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν τεράστια προβλήματα και στο υπόλοιπο οδικό δίκτυο, γιατί όλο αυτό θα δημιουργήσει ένα απίστευτο μποτιλιάρισμα με αποτέλεσμα να μείνουν όλα τα αυτοκίνητα όπως βλέπουμε και στις εικόνες ακινητοποιημένα. Δεν πρέπει λοιπόν να κυκλοφορούμε όταν υπάρχουν τόσο ακραία καιρικά φαινόμενα με το αυτοκίνητό μας, γιατί το μόνο που θα καταφέρουμε είναι και εμείς να μείνουμε μέσα στο δρόμο. Ακόμα και αν έχουμε SUV, ακόμα και αν έχουμε τζιπάκια, ακόμα και αν έχουμε. Απλά το SUV ή το τζιπάκι που είναι πιο ψηλό θα σου δώσει μεγαλύτερη δυνατότητα κίνηση, μάλλον περισσότερα μέτρα κίνηση. Γιατί κάποια στιγμή και αυτά θα κινητοποιηθούν. Όταν το νερό είναι πάρα πολύ και όγκος του νερού. Έχουμε μια υπερεκτίμηση των δυνατοτήτων μας. Θεωρούμε ότι εντάξει, πόσο είναι, 10 πόντι, 20 πόντι θα περάσουμε, ας πούμε, θα τα καταφέρουμε. Δυστυχώς, παιδιά, όλοι οι Έλληνες αυτό το πρόβλημα το διαπιστώνουμε καθημερινά στους δρόμους. Υπερεκτιμούμε τις δυνατότητές μας και τις δυνατότητες των οχημάτων μας με αποτέλεσμα να δημιουργούνται τεράστια προβλήματα και να κινδυνεύουν ζωές. Γιώργο, το ερώτημα είναι πότε γυρνάω πίσω, όταν δω το νερό μέχρι τη μέση της ρόδας, πιο πριν, μετά, δηλαδή. Ναι. Πότε γυρνάω πίσω. Καλό θα είναι. Γιατί με βροχή οδηγούμε. Δεν οδηγούμε, όταν οδηγούμε. Αρχίζουμε να βλέπουμε ότι δημιουργούνται λίμνες μέσα στο οδόστρωμα, να μην κυκλοφορούμε, να μην κινούμαστε, πόσο λοιπόν τα βλέπουμε να έρχεται ο χύμαρος κατά πάνω μας. Ναι. Σε καμία περίπτωση λοιπόν δεν κινούμαστε κάτω από ακραίες καιρικές συνθήκες. Ακινητοποιούμε το χυμό μας και μένουμε σπίτι μας. Οτιδήποτε διαφορετικό δημιουργεί τεράστια προβλήματα και είναι πολύ πιθανό να κινδυνεύσει ζωές. Γιατί δεν θα μπορεί να περάσει το όχημα της πυροσβεστικής, δεν θα μπορεί να περάσει το όχημα των ειδικών έργων, δεν θα μπορεί να περάσει τίποτα και θα μένουν όλα ακινητοποιημένα. Λοιπόν, αλλάζουν και τα δεδομένα στην αγορά του αυτοκίνητου. Έχεις όλα τα νεότερα. Ποια είναι η σχέση μας πλέον με τα αυτοκίνητα? Αλλάζουν τα δεδομένα στην αγορά και βέβαια θα έλεγα ότι οι Έλληνες έχουν αγκαλιάσει και την ηλεκτροκίνηση αλλά και περισσότερο τα υβριδικά αυτοκίνητα. Σύμφωνα με τα στοιχεία που σας έχω στείλει και όλα τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα από το 2019, από 170 ταξινομήσεις που είχαμε το 2019, το 23 στο 7 μήνο έχουμε φτάσει στις 3.875 ταξινομήσεις. Η άνοδος είναι τρομερή. Και βέβαια έχουμε το 2,1% του συνόλου σε αυτά τα χρόνια αφορούν αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Είναι μια πολύ μεγάλη επιτυχία και σε αυτό οφείλεται και το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά, το οποίο βέβαια επιδοτεί μέχρι και 10.000 ευρώ το αυτοκίνητο που πρόκειται να πάρει κάποιος. Από εκεί και πέρα έχουμε τα plug-in υβριδικά αυτοκίνητα, τα οποία είναι τα αμέσως πιο καθαρά αυτοκίνητα σε σχέση με τα ηλεκτρικά. Και βλέπουμε ότι το 19 είχαμε 676 ταξινομήσεις και έχουμε φτάσει το 7 μήνο του 23 να έχουμε 4.305 ταξινομήσεις. Με ποσοστό 3,5% από το 19 μέχρι το 23, να υπενθυμίσουμε ότι σε αυτό το διάστημα από το 19 μέχρι το 7 μήνο του 23 έχουν πουληθεί περίπου πάνω από 485.000 αυτοκίνητα. Είναι πολύ μεγάλο ο αριθμός. Και μετά έχουμε τις πωλήσεις των υβριδικών που πραγματικά έχουν κερδίσει τους Έλληνες και βλέπουμε ότι τα υβριδικά το 19 είχαν 6.600 ταξινομήσεις και φτάσαμε το 23 στο 7 μήνο να έχουμε 23.757 ταξινομήσεις. Και αυτά τα αυτοκίνητα είναι ουσιαστικά που απειλούν, θα λέγαμε, και τα βενζινοκίνητα γιατί είναι πολύ κοντά και μάλιστα τα τελευταία δεδομένα του Αυγούστου που δεν τα έχουμε συμπεριλάβει στα στοιχεία μας είδαμε ότι είναι ελάχιστη διαφορά μεταξύ βενζινοκίνητων και υβριδικών. Πόσο πιο ακριβά είναι τα υβριδικά από τα βενζινοκίνητα? Όχι πάρα πολύ ακριβά. Μιλάμε για 2 με 3.000 ευρώ παραπάνω. Δηλαδή αξίζει τον κόπο. Αξίζει και βέβαια μην ξεχνάμε ότι στα νέα σύγχρονα υβριδικά αυτοκίνητα κινείσαι αμιγώς ηλεκτρικά χωρίς να χρειάζεται να βάλεις το αυτοκίνητο στην πρίζα. Δηλαδή φορτίζει από τον βενζινοκινητήρα κατά τη διάρκεια της κίνησης του οχήματος και φορτίζει έτσι και η μπαταρία. Ναι, ωραία. Οπότε έχεις και μια τεράστια αυτονομία και μια τεράστια ελευθερία. Μπαίνουν στο δακτύλιο αυτά ελεύθερα. Ελεύθερα όλα.
Ελεύθερα όλα στο δάκτυλο. Και όσον αφορά το τέλος ταξινόμησης, είναι μειωμένο. Είναι μειωμένο στα υβριδικά και στα plug-in επίσης ακόμα περισσότερο πιο υβριδικά. Στα ηλεκτρικά δεν υπάρχει τέλος ταξινόμησης. Μάλιστα, αυτά είναι ωραίες ειδήσεις, ναι. Αλλά για να πάμε εκεί, θα πρέπει κάποια στιγμή τα βενζινοκίνητα να φύγουν από τη ζωή μας. Αυτή τη στιγμή, βέβαια, τα βενζινοκίνητα, όπως βλέπουμε και στην κάρτα, είναι πολύ περισσότερα από όλα τα υπόλοιπα και καταλαμβάνουν σχεδόν το 75% της συνόλου αγοράς. Τα βενζινοκίνητα και τα πετρελαιοκίνητα. Τα πετρελαιοκίνητα, βέβαια, έχουν κάνει μια, θα λέγαμε εισαγωγικά, κοιλιά, γιατί φοβάται και ο κόσμος, ακούει διάφορα, και έχει στραφεί στα βενζινοκίνητα που είναι και τα πιο φτηνά, θα έλεγα. Γιατί μην ξεχνάμε ότι οι τιμές στα καινούργια αυτοκίνητα έχουν αυξηθεί υπερβολικά και συνεχίζουν να αυξάνονται, με αποτέλεσμα ο κόσμος να στρέφεται στα πολύ φτηνά μοντέλα, τα οποία είναι τα αμιγώς βενζινοκίνητα, δεν είναι υβριδικά. Και βέβαια έχουμε και τη στροφή όλων των Ευρωπαίων στα μεταχειρισμένα. Ναι. Σαφέστατα, και μάλιστα θα σας πω ότι 7 στους 10 Γερμανούς σε τελευταία έρευνα ανακοίνωσαν ότι θα πάνε να αγοράσουν ένα πιο καινούριο μεταχειρισμένο παρά καινούριο αυτοκίνητο. Που σημαίνει πρακτικά ότι θα έχουμε ριζική αλλαγή των δεδομένων σε όλη την αγορά. Τα βρίσκει κανείς εύκολα? Έχει μεγάλο χρόνο αναμονής? Τώρα θα τα βρίσκει από εδώ και πέρα πιο εύκολα, γιατί η έλλειψη των τζιπ στα καινούργια αυτοκίνητα δημιούργησε προβλήματα και στα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, γιατί οι μεγάλες εταιρείες ενοικιάσεων και χρονομίσθωσης, εκεί που πουλάγαν τους στόλους κάθε 2-3 χρόνια, δεν πούλησε κανένας τίποτα, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί μια τεχνητή έλλειψη στα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Από εδώ και πέρα θα ομαλοποιηθεί η κατάσταση, οι τιμές θεωρώ ότι θα μειωθούν και υπάρχει ένα γενικότερο κλίμα σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση να έχουμε μια νέου τύπου απόσυρση, όπως αποκαλύψαμε και σήμερα, που θα έχει να κάνει με μικρά αυτοκινητάκια βενζίνης ή πετρελαίου, μικρούς κινητήρες και μικρό σε όγκο και ηλεκτρικά, ώστε να μπορούν και οι πιο φτωχές χώρες να μπορούν να ανανεώσουν τους στόλους των αυτοκινήτων. Μάλιστα. Και κάτι άλλο τελευταίο, το οποίο είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Χρηματοδοτικά εργαλεία υπάρχουν ή leasing? Τι να επιλέξουμε αυτοί που θέλουμε να πάρουμε ένα αυτοκίνητο? Από τη στιγμή που τα επιτόκια τραβούν συνέχεια την ανηφόρα, είναι εξαιρετικά κοστοβόρο για ένα καταναλωτή να πάρει αυτοκίνητο με δάνειο. Αυτή τη στιγμή όμως έχουν μπει οι ίδιες οι τράπεζες των αυτοκινητοβιομηχανιών και επιδοτούν τα αυτοκίνητά τους με χαμηλά επιτόκια, και βέβαια αυτό είναι κάτι πολύ θετικό για τους καταναλωτές. Από την άλλη μεριά, βέβαια, το leasing αφορά καθαρά και ωφελεί καθαρά τους επαγγελματίες, γιατί έχουν και φοροαπαλλαγές. Ενώ ο ιδιώτης καταναλωτής δεν έχει κάποιο όφελος από το leasing αυτή τη στιγμή, φορολογικό. Γιώργο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γιώργος Ανδρής. Να σε καλά, η ενημέρωσή μας για όλα όσα γίνονται από τους 4 τροχούς. Εγώ είμαι των 2, θέλω να σας πω. Την επόμενη φορά με θέλετε καλεσμένο να σε ενημερώσω για τους 2. Λοιπόν.